Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν δώσω τον λόγο στο βονητή του Αστέρα, τον κύριο Στάικο Βεργέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία εδώ στην αίθουσα τύπου, στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, και να καλωσορίσω φυσικά τους φίλους συναδέλφους που ήρθαν από τη Γερμανία, από το μακρινό Mainz, στην Τρίπολη. Also wir heißen Sie herzlich willkommen in Tripoli, vor allem die Journalisten, die Kollegen, die von Deutschland einen weiten Weg hinter sich haben und hier gekommen sind. Bitte erlaubt mir, να δώσω για το πρώτο σχόλιο το λόγο στον πονητή του Αστέρα, τον κύριο Στάικο Βεργέτη, coach. Also der Trainer macht ein erstes Kommentar zum morgigen Spiel und er meldet sich mit ein paar Wörtern zum Spiel. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε την τιμή και τη χαρά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να φιλοξενούμε στην πόλη μας μια ευρωπαϊκή ομάδα, να δώσουμε μια παράσταση ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό μας γεμίζει ευθύνη αλλά και χαρά, γιατί αυτά τα παιχνίδια σου δίνουν τη δυνατότητα να χαρείς το ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ένα μωρό που στάθηκε στα πόδια του, περπάτησε, τρέχει και μάλιστα τώρα σκαρφαλώνει βουνά. Αυτό το βουνό πρέπει να ξεπεράσουμε και αύριο. Θα δώσουμε όλη μας την ψυχή και όλη μας τη δύναμη να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Wir haben die Ehre, zum dritten Mal eine europäische Mannschaft als Gast hier in Tripoli zu haben. Das bedeutet für die Mannschaft natürlich große Verantwortung. Asteras war ein Baby. Dieses Baby hat laufen gelernt und kann sogar jetzt auf Berge steigen. Und Ziel der Mannschaft ist, die Spitze zu erreichen. Questions. Κύριος Τσούτσος. Καλή επιτυχία αύριο. Υπάρχουν προβλήματα αγωνιστικά πέρα από τις παράλληλες, υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα για τον Αστέρα. Πρώτον αυτό και δεύτερον, πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει ο Αστέρας στο παιχνίδι. Είναι επίσης το σκορ, χρειάζεται οπωσδήποτε γκολ για να αντρέψει την κατάσταση. Υπάρχει το θέμα του Χερόνιμου Μπαράλες, δεν θα μπορέσει τελικά το παιδί να μας βοηθήσει. Κάτι που έχει στενοχωρήσει τον ίδιο και εμάς οπωσδήποτε. Κάθε απώλεια δεν είναι ευχάριστη. Ευτυχώς όμως δεν έχουμε άλλες απώλειες. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαχείριση του αγώνα, παίζουμε μια ομάδα που έχει υψηλές ταχύτητες. Προέρχεται από ένα πρωτάθλημα πολύ πιο γρήγορο από το δικό μας, πολύ πιο δυνατό. Και γι' αυτό το λόγο ο ρόλος μας είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει και να αμυνθούμε σωστά και οργανωμένα και να το κοιτάξουμε αυτό, όπως και να επιτεθούμε για να διεκδικήσουμε όποιες πιθανότητες πρόκρισης έχουμε. Also er wurde über Probleme der Spieler gefragt, ob es Probleme in der Mannschaft gibt. Und die zweite Frage hatte eigentlich mit der Art des Spiels von Asteras beim morgigen Spiel. Er meinte, es gibt natürlich ein Problem mit Ball. Diese Mannschaft kommt von einer sehr schnellen Meisterschaft und deswegen muss Asteras sowohl offensiv als auch defensiv stark sein. Eine Frage, Kyrgios Staikos. Θα ξεκινήσω από μια εβδομάδα πριν για να έρθω να συνδέσω σήμερα. Κάνατε μια αλλαγή που ρόλευε τον Σανκάρε. Αν αυτή η σκοτεινότητα και η διάθεση του σχεδίου για εκείνον τον αγώνα πέτυχε, κάνει με βάση αυτή την εμπειρία. Ναι, επειδή έχουν υποθεί αρκετά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αγώνα, όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα θα ήθελα να έρθουν στη θέση μου λίγο εκείνη τη στιγμή και να αποφασίσουν το δίλημα που είχα εγώ να αποφασίσω. Ποιο είναι αυτό? Υπάρχουν 5-6 παίκτες στην εντεκάδα εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι τα έχουν δώσει όλα και έχουν κουραστεί γιατί η ομάδα δεν πρόλαβε να κάνει ολοκληρωμένη την προετοιμασία της. Εάν ένας προπονητής εκείνη τη στιγμή αποφάσιζε να διεκδικήσει το παιχνίδι, είναι πολύ πιθανό να δεχόταν δεύτερο και τρίτο γκολ. Και με δεύτερο και τρίτο γκολ αύριο θα μιλούσαμε για έναν αγώνα με ελάχιστες ως καθόλου πιθανότητες διεκδίκησης πρόκρισης.
Εγώ λοιπόν προτίμησα, βλέποντας την κόπωση των παιχτών μας, γιατί για 60 λεπτά υπερέβαλαν εαυτούς, προτίμησα να διατηρήσω και βλέποντας την κόπωση που είχε ήδη έρθει σε αρκετούς παίκτες της εντεκάδας, να διατηρήσω το κεκτημένο στο να πάμε με αυτό το σκορ διεκδίκησης για τον αυριανό αγώνα στην έδρα μας. Also die Frage hatte eigentlich mit der Spieltaktik, mit dem Spielmanagement beim ersten Spiel zu tun. Er hat gemeint, beim ersten Spiel waren 5 bis 6 Spieler sehr müde, weil sie sehr stark gespielt haben, vor allem nach der 60. Minute. Und deswegen musste er als Trainer das 1:0 sozusagen zu schützen, weil wenn die Mannschaft mit 2:0 oder 3:0 verloren hätte, dann wäre das morgige Spiel natürlich nicht so wichtig wie heute. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Please. Der Kollege Christian Jürgen hat das 1:0 für Mainz 05 als ein gutes Ergebnis bezeichnet, mit dem man morgen in das Rückspiel geht. Wie beurteilen Sie diese Ausgangsposition? Ο συνάδελφός σας, ο προπονητής της Mainz, χαρακτήρισε το 1-0 ως καλό αποτέλεσμα. Ποια είναι η δική σας γνώμη σχετικά με το σκορ του πρώτου αγώνα? Θεωρώ ότι είναι καλό αποτέλεσμα για τη Mainz, γιατί της δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παιχνίδι καλύτερα. Έχει λιγότερη, ας το πούμε, δουλειά στο γήπεδο σε ό,τι αφορά ότι μπορεί να δώσει πιο πολύ βάση στην αμυντική της λειτουργία, ενώ εμείς πρέπει να δώσουμε και στις δύο λειτουργίες. Selbstverständlich ist es ein gutes Ergebnis für Mainz, weil Mainz jetzt sozusagen weniger Arbeit braucht beim morgigen Spiel. Auf der anderen Seite muss Asteras sowohl defensiv als auch offensiv stark sein. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, Asteras hat sehr gut gespielt im Hinspiel, hatte sehr gute Chancen, ganz große Chancen, die Blasis. Zum Beispiel, wie groß war die Verärgerung darüber, nicht dieses wichtige Auswärtstor geschossen zu haben? Und die zweite Frage ist, Babangida wurde ausgewechselt und das gesamte Stadion in Mainz hat applaudiert für Babangida. Hat er sowas schon mal erlebt, eine solche Form des Fairplay? Έκανε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι ο Αστέρας έπαιξε καλά, είχε και ευκαιρίες. Νιώθετε απογοήτευση σχετικά με το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας για την ομάδα σας? Νιώθω μια στενοχώρια για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήσαμε κάποιες από τις ευκαιρίες που κάναμε, ούτως ώστε αυτό το γκολ το εκτός έδρας θα μας έδινε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες πρόκρισης, και στενοχώρια για τα παιδιά που έκανα μια τεράστια προσπάθεια. Natürlich ist er traurig, er fühlt sich traurig, vor allem wegen der verlorenen Torchancen. Wenn Asteras ein Tor geschossen hätte, dann wäre die Situation viel besser für die Mannschaft. Und natürlich fühlt er sich traurig für seine Spiele, weil sie sehr stark gespielt haben und sie waren überfordert. Und ich stelle gerade die zweite Frage. Okay, die dritte Frage hat gar nicht mehr tun. Haben Sie gesagt, ακούσατε το όνομα, το Βακίτα, ότι όταν έγινε αλλαγή σηκώθηκε όλο το γήπεδο και πανηγύριζε. Ναι. Έχετε ζήσει κάτι τέτοιο, κάτι παρόμοιο? Αναφέρεται στον Μπαντί Μπαγκάι, ερώτηση, οκ. Okay. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή όταν έγινε αλλαγή ο Ρίτσι Μπαντί Μπαγκά, ο οποίος δυστυχώς για μας έπρεπε να αποχωρήσει το γήπεδο, είχε νιώσει ένα σφίξιμο ψηλά στο δικέφαλο και δεν θέλαμε να πάθει κάτι χειρότερο για να τον έχουμε στον αγώνα που ακολουθεί. Ήταν μια υπέροχη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και μας έκανε να ζήσουμε αυτήν την ωραία στιγμή. Δεν την έχω ξαναζήσει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένιωσα πολύ περήφανος να κοουτσάρω μια ομάδα της οποίας παίκτης να χειροκροτείται όταν βγει από τους αντιπάλους. Natürlich war es ein sehr schönes und herrliches Moment. Er hatte sowas noch nie erlebt und er war stolz darauf, dass er einen Spieler hat, für der so beliebt ist bei der Mannschaft von Mainz. Und Badi Baga sollte leider ausgewechselt werden, weil er ein Problem mit dem Bizeps hatte und der Coach wollte sicher sein, dass er morgen spielen kann.